Καλό μεσημέρι στον φυσικό ηγέτη της ομάδας Βόλε του ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι. Ανεξαρτήτως όλων των υπολείπων, είσαι, όπως και να το κάνουμε, και ηγέτης και αρχηγός αυτής της ομάδας. Να είστε καλά. Καλά, το κέρδισες εκτός και από τους αγωνιστικούς λόγους τα τελευταία χρόνια και με αυτό που έχει συμβεί πέρσι, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα μνημονεύεται για πολλά χρόνια. Και αναφέρομαι σε αυτό το στιγμιότυπο για το πολύ έντονο τρόπο με τον οποίο ζήσατε την κατάκτηση του πρωταθλήματος μέσα στον Πειραιά και τη δική σου την αντίδραση που ήταν πολύ ωραία και πολύ αυθόρμητη. Οπότε ένα σίγουρα, το να κερδίζεις εκεί μέσα στον Πειραιά πρωτάθλημα, όταν είσαι παίχτης του ΠΑΟΚ και πόσο παραπάνω όταν υποστηρίζει τον ΠΑΟΚ, σίγουρα είναι κάτι το διαφορετικό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε τον Γιάννη τον Πεντακίδη μαζί μας για πολλά και διάφορα θέματα που αφορούν την ομάδα του Βόλεϊ. Γρηγόρη. Να σε ρωτήσουμε, Γιάννη, αρχικά για το πώς ακριβώς εσύ είδες το παιχνίδι αυτό στο εξωτερικό, αυτή την ευρωπαϊκή πρόκληση που είχε ο ΠΑΟΚ, σε μια αναμέτρηση στην οποία το πάλεψε αρκετά, έχασε βέβαια στα σημεία και νομίζω ότι το αποτέλεσμα μετράει στο τέλος και είναι αυτό που μένει. Σίγουρα προσπαθήσαμε πάρα πολύ για ένα καλό αποτέλεσμα, αλλά σίγουρα με αυτά που είδαμε μέσα στο παιχνίδι και ειδικά με τις συζητήσεις που κάναμε με τα παιδιά, σίγουρα αυτό το αποτέλεσμα έχουμε μια μικρή απογοήτευση. Γιατί όπως φάνηκε, μπορούσαμε εύκολα να πάρουμε και τους 3 βαθμούς εκεί πέρα και να μιλάμε για ένα καλύτερο αποτέλεσμα σήμερα. Είστε απογοητευμένοι, προβληματισμένοι με την δική σας απόδοση? Θεωρείτε, ας πούμε, ότι μπορούσατε να παίξετε καλύτερα? Είναι λογικό και αναμενόμενο, γιατί είστε σε μια φάση στην οποία παρότι έχουν περάσει 4 εβδομάδες από το που έχει έρθει νέος προπονητής, ουσιαστικά μήπως προσπαθείτε έτσι να βρείτε και στοιχεία στο παιχνίδι μετά και τις αλλαγές που θέλει να επιβάλλει και ο νέος προπονητής? Σίγουρα η ομάδα προσπαθεί να βρει τον καλό της εαυτό. Εντάξει, είναι στιγμές που τον βρίσκει τον εαυτό της, είναι στιγμές που κάνουμε κάποια μικρά λάθη που πιστεύω ότι και αυτά με δουλειά θα σταματήσουν να υπάρχουν στην ομάδα, τα λάθη μας. Όσο για την απογοήτευση, εντάξει, πιστεύω ότι μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και να φεύγαμε από τη Φιλανδία με 3 βαθμούς και να ήμασταν σε διαφορετική θέση από το πρώτο παιχνίδι του Champions League. Μάλιστα. Θα ήθελες να μας πεις τώρα το τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την ταλαιπωρία την οποία θα πρέπει ουσιαστικά να υποστείτε για τον επόμενο αγώνα, ο οποίος είναι στην Σύρο? Πώς το βιώνετε εσείς και πόσο μπορεί να σας επηρεάσει το γεγονός ότι θα αλλάξετε τόσα μέσα, θα περιμένετε για κάποιες ημέρες για να παίξετε τελικά την Κυριακή το μεσημέρι? Εντάξει, σίγουρα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα δύσκολο ταξίδι αυτό στη Φιλανδία. Παρόλο την κούραση, η ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα και πρέπει οπωσδήποτε σήμερα να φύγει από Αθήνα για να πάει στη Σύρο, που την Κυριακή έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Εντάξει, κούραση υπάρχει. Αυτό πρέπει να το διαχειριστούμε και την Κυριακή το απόγευμα να είμαστε πολύ δυνατοί για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Σας ενοχλεί το γεγονός ότι υπάρχει μια στάση, νομίζω ότι όχι σωστή από την πλευρά της Ομοσπονδίας, τον τρόπο με τον οποίο ενημερώθηκε ο ΠΑΟΚ για την αλλαγή αυτού του αγώνα, και είναι κάτι το οποίο μπορεί να σας ταλαιπωρήσει ακόμα περισσότερο? Δηλαδή είναι κάτι το οποίο συζητάτε και εντός ομάδας, ή προσπαθείτε απλά να το κρατάτε εκτός και να μείνετε στο παιχνίδι? Εντός της ομάδας, μεταξύ μας οι παίχτες και οι προπονητές, δεν το συζητάμε, γιατί η δουλειά μας είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι στην προπόνηση και να είμαστε όσο πιο γίνεται πιο δυνατοί τη μέρα του αγώνα. Εντάξει, τώρα σίγουρα στην αρχή μας προβλημάτισε, γιατί υπάρχει και κούραση στην ομάδα μετά από το ταξίδι στη Φιλανδία, αλλά πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε και θα είμαστε, επειδή πάμε και λίγο πιο νωρίς στη Σύρο, πιστεύω ότι εκεί θα έχουμε την ξεκούραση για να είμαστε έτοιμοι την Κυριακή.
στη Σύρο που θα βρείτε και πάλι έτσι αντίπαλό σας. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν αδικό και άλλους παίκτες που σίγουρα έχει αρκετούς ποιοτικούς παίκτες και ο Φίνικας, αλλά θα βρείτε και πάλι απέναντί σας τον Γιορντάνοφ, ο οποίος είναι από τους παίκτες που έχει δυσκολέψει πολλές φορές τον ΠΑΟΚ. Θα ήθελες να μας πεις λίγο έτσι για αυτό το παιχνίδι? Αν δεν κάνω λάθος, ο Φίνικας είναι στην τρίτη θέση, οπότε είναι μια αναμέτρηση που το πλαίσιο στο οποίο έτσι μπαίνει αυτή η δοκιμασία της ομάδας μακριά από τη Θεσσαλονίκη είναι αρκετά απαιτητικό. Σίγουρα έχουμε αντιμετωπίσει μια ομάδα με πολύ καλούς παίκτες, μια δυνατή ομάδα ειδικά μέσα στην έδρα της. Είναι στην τρίτη θέση. Εντάξει, εμείς θα ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται για να πάμε να πάρουμε το παιχνίδι, γιατί θέλουμε την νίκη αυτή για να συνεχίσουμε καλά στο πρωτάθλημα. Κάτι στο οποίο θα μπορούσατε να σταθείτε αγωνιστικά ή τεχνικά περισσότερο σε αυτό τον αγώνα με βάση και τον τρόπο με τον οποίο παίζει η Σύρος, υπάρχει ή απλά είναι μια δύσκολη και απαιτητική αναμέτρηση στην οποία απλά θα πρέπει να ανταποκριθεί? Σίγουρα θα είναι μια δύσκολη αναμέτρηση. Πρέπει η ομάδα να είναι πολύ δυνατή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει την ομάδα της Σύρου. Τώρα τακτικά σίγουρα θα κάτσουμε να μελετήσουμε την ομάδα της Σύρου, να δούμε τα μειονεκτήματα, τι κάνει καλό, τι κάνει καλά, για να μπορέσουμε να είμαστε κι εμείς πιο συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Μάλιστα. Εντάξει, νομίζω ότι εκτός από αυτά που έτσι θέλαμε να μάθουμε από σένα γενικά για το παιχνίδι προηγήθηκε, για το παιχνίδι το οποίο έρχεται και το πώς έτσι η ομάδα βιώνει και αυτά τα ταξίδια τα συνεχόμενα που ουσιαστικά θα βρεθεί μια εβδομάδα σχεδόν στον δρόμο. Συνολικά, επειδή είσαι από τους πιο έμπειρους, έχεις και αυτή την ιδιαίτερη θέση μέσα στην ομάδα που την ανέφερε και ο Κώστας νωρίτερα, πώς βλέπεις την φετινή σεζόν να εξελίσσεται? Δηλαδή, υπήρξε μια αλλαγή προπονητή, έχει περάσει αρκετός καιρός, αλλά πάντα επηρεάζει. Υπάρχει και μια μεταγραφική περίοδος μπροστά, στην οποία φαντάζομαι ότι σίγουρα θα γίνουν κάποιες αλλαγές στο ρόστερ. Συνολικά, εσύ πώς βλέπεις τον ΠΑΟ και πάντα πώς τον βλέπεις και στη σύγκριση με τον Ολυμπιακό, που φαντάζομαι ότι αυτές οι δύο ομάδες θα κονταριστούν για τον τίτλο και στο τέλος? Εντάξει, εγώ η ομάδα μας πιστεύω ότι αποτελείται από ένα πολύ καλό σύνολο. Αυτή τη στιγμή είμαστε 14 αυτοί οι παίχτες που έχουμε ξεκινήσει την χρονιά. Αυτοί μέχρι στιγμής πολεμάμε, αυτοί δεν ξέρω μέχρι πότε θα πολεμάμε όλοι μαζί. Η διοίκηση το αποφασίζει αυτό, αν θα υπάρχουν αλλαγές ή όχι. Αλλά το καλό είναι ότι είμαστε όλοι μαζί μια οικογένεια και πάντα όλοι όσοι είμαστε στην ομάδα θέλουμε να κερδίζουμε και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μεταξύ μας. Τώρα όσο για τον... στα play-off εκεί πιστεύω να είμαστε εμείς που θα βρισκόμαστε εκεί αντιμέτωποι με τον Ολυμπιακό. Σίγουρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις. Αλλά πιστεύω ότι αν βρούμε τον καλό μας σε αυτό, πάλι στο τέλος δεν θα έχουμε να φοβηθούμε κανέναν Ολυμπιακό και κανέναν αντίπαλο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ποδάρφα. Αυτό δείχνει η ιστορία των τελευταίων τριών ετών, ότι ο ΠΑΟΚ δεν φοβάται κανέναν αντίπαλο, ακόμα και όταν μπαίνει στα play-off με τις αβαντάζ. Λοιπόν, Γιάννη, καλή ξεκούραση και καλή επιτυχία. Παράλληλα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε που ήσουν εδώ μαζί μας. Καλό μεσημέρι.